Γεια σας, παιδιά. Μαντέψτε, ήρθαμε στο Lidl. Ελβετίας πάντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε πάρουμε καροτσάκι και να δούμε τι μας περιμένει. Ήρθα βασικά όχι τόσο για να ψωνίσω καθημερινά πράγματα για το σπίτι, αλλά πιο πολύ για να δω κάποιες προσφορές που είδα στο φυλάδιο και να δούμε λίγο και το Lidl της Ελβετίας. Επίσης, να σας πω ότι το συγκεκριμένο κατάστημα, δεν θα τα βρίσκω τα κλειδιά, μισό λεπτό. Εντάξει, τα κατάφερα, το πήρα. Λοιπόν, έχει και σανσέρ εδώ. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, στο συγκεκριμένο κατάστημα ήταν και το πρώτο σούπερ μάρκετ όταν πρωτοήρθα στην Ελβετία σαν τουρίστρια. Ήταν και το πρώτο σούπερ μάρκετ το οποίο ήρθα. Το συγκεκριμένο, αυτό το ίδιο κατάστημα. Το σανσέρ μας βγάζει έξω και δεν θα ξαναμπούμε μέσα. Τέλος πάντων. Μπαίνουμε, παιδιά, ξεκινάμε. Έχει καφεδάκι εδώ, μια χαρά. Λοιπόν, έχει εδώ πατατούλες με τον μπήκα μέσα και επειδή μου τελειώσαν αυτές οι πατάτες και είναι και βιολογικές και είναι και από εδώ από Ελβετία, λέει. Καλές ήταν αυτές πήρα οι ελβετικές, οι βιολογικές από το Coop. Για να δούμε τι λένε και αυτές. Τις έχει από 2,59-1,89, λέει. Ας πάρω και μπανάνες, μιας και τις βρήκα μπροστά μου τώρα. Τις έχει 2,69 το κιλό, παρακαλώ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι τα Pink Lady είναι από τα πιο ακριβά στη Γερμανία και είχαν 2,5 με 3 ευρώ το κιλό. Πάρε εδώ, 4,49 τώρα να μάθεις. Τα μικρά έχουν εξετρελαθεί με τα αχλαδάκια. Μου ζητάνε συνέχεια. Ας τους πάρω. Ελπίζω να είναι καλά. Αυτό που τους είχα πάρει την αλήθεια τα βιολογικά, αυτά δεν είναι. Αλλά αν βρω να έχει βιολογικά, αλλά δεν βλέπω να έχει πουθενά να γράφει για bio. Αν έχει υποθεί κάπου αλλού, θα δούμε. Είναι ένα κιλό. Μάλλον θα πάρω δύο πακετάκια, γιατί τι να μας κάνει ένα κιλό. Πλάκα, πλάκα. Προκαλούν να είναι λίγο μεγάλες, ρε παιδί μου. Ας πάρω και αυτές. Αυτή εδώ βλέπω είναι χτυπημένη. Θα την αλλάξω, πάρω μια άλλη. Εντάξει, ωραία. Και δύο κιλά πατάτες. Λοιπόν, βλέπω εδώ έχει ένα πολύ ωραίο μίξ με σπόρια. Τα έχει και ξεχωριστά, αλλά το μίξ εμένα με βολεύει. Θα πάρω και κάσιους. Λοιπόν, τι είμαστε αυτές, 2,39, 2,69. Και αμύγδαλα και καρύδια. Αυτά για όσους δεν ξέρουν ή δεν έχουν ξαναδεί, φτιάχνω ένα μίξ από διάφορα έτσι σπόρια και τα βάζω μαζί με βρώμη και άλλα, τέλος πάντων, και ξηρά φρούτα όπως είναι η μπανάνα και τα βάζω στο γιαούρτι μου και είναι πλήρες γεύμα. Κανονικά παίρνω και σπόρους τσία, αλλά τώρα έχω, οπότε δεν θα πάρω σήμερα, θα πάρω άλλη φορά. Πάρουμε και βρώμη, χρειάζομαι. Δύο θα πάρω, γιατί δεν μας προλαβαίνω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, χρησιμοποιώ και στο φαγητό. Έχει μπιο μουσλι με φρούτα. Εάν δεν έχει σίκο, γιατί είμαι αλλεργική στο σίκο, θα το δοκιμάσω. Επειδή έχει μόνο μήλο, ξηραμένο μήλο, σταφίδες, τη βρώμη εννοείται, λίγα κονφλέικς και έχει και λίγο αμύγδαλο. Δεν λέει και κάτι, νόμιζα ότι ήταν... Α, φρούχτε εδώ. Έχει και άλλα φρούχτε. Α, έχει και αυτό, έχει και αυτό. Και αυτό, αλλά φρούτα τα λέει. Οκ, εντάξει, περίμενε. Λοιπόν, και τα δύο αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον, δεν έχουν σίκο μέσα, ευτυχώς. Οπότε, αυτό έχει και μπανάνα μέσα, αυτό δεν έχει. Οπότε θα πάρω αυτό να δοκιμάσω πρώτα. Το έχει 3,29 και είναι 500 γραμμάρια. Και μάλλον σιγά σιγά θα το δοκιμάσω όλα για να δω τελικά ποιο μου αρέσει. Δεν νομίζω το πάρει κανένας άλλος αυτός να το φάει, μόνο μου θα το φάω αυτό. Τα παιδιά είναι λίγο δύσκολα, τρώνε και τη βρώμη με σοκολάτα. Και έχει και με σοκολάτα εδώ, μπορούμε να το πάρουμε να το δοκιμάσουμε. Βέβαια αυτό έχει και κομματάκια σοκολάτα μέσα που... Εγώ δεν θέλω να έχει μέσα σοκολάτα, θέλω απλά να είναι, γιατί το άλλο που παίρνω είναι με κακάο. Και η γλύκα του είναι από ζαχαροκάλαμο, η γλύκα που έχει. Δεν έχει δηλαδή καθόλου ζάχαρη και αυτό εδώ νομίζω έχει, για να δούμε. Ναι, βλέπετε, πρώτο συστατικό, όχι τσουτάτεν λέει, δηλαδή τσούκα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχει καθόλου φινικέλαιο, έχει μόνο
ζάχαρη ρο τσούκα, από ζαχαροκάλα μου λέει εδώ. Και έχει και σιρόπι, εντάξει, έχει και σιρόπι γλυκόζης, που εντάξει, πολλά έχουν δυστυχώς. Λες να το πάρω. Α, και έχει και, και έχει και μέλι. Όχι πολύ, αλλά έχει. Δεν έχει καθόλου φινικέλαιο. Και η σοκολάτα είναι από κακαομάζα, που σημαίνει ότι είναι καθαρή σοκολάτα, δεν είναι συνθετική. Ας το πάρω να δούμε. Μια δοκιμή θα μας πείσει. Κοιτάξτε παιδιά, έχει σετ για να γράφεις με πένα, να φτιάξεις σφραγίδες, να κάνεις κάρτες, είναι πιο επαγγελματικό. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ενδιαφέρον. Και το έχει 99 οντός. Όχι, όχι, αυτό είναι μπαταρίες. Πώς το έχει αυτό? Αυτό είναι για εδώ. Δεν έχει τιμή αυτό. Δεν ξέρω πώς έχει. Λοιπόν, δεν έχει καθόλου και αυτό φινικέλαιο. Βλέπω ότι τα συστατικά του Lidl εδώ σε σχέση με Γερμανία, καμία σχέση παιδιά. Θα πάρω άλλο ένα, γιατί η ψωμί του τόσο τρώνε αρκετά, γενικά τα τοστάκια τρώνε αρκετά τα μικρά, οπότε εντάξει. Αλλά ομολογουμένως έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, τουλάχιστον με όσο έχω κοιτάξει ως τώρα, που δεν έχουν καθόλου φινικέλαιο και άλλα συστατικά, όχι μόνο φινικέλαιο. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγορά στον πλανήτη η οποία δεν έχει πλέον τέτοια συστατικά. Και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά. Θα δω και εδώ τώρα. Ούτε αυτό έχει, ούτε αυτό έχει. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Όχι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πραγματικά. Αχα, να πάρουμε και καμία φρυγανιά. Για να δω. Να, βρήκα και φρυγανιές πιο ακριβές από το κουπ. Μου πάνε το κουπ είναι πιο ακριβό. 4,19. Δεν έχει φρυγανιές τέτοιου τύπου, τέλος πάντων. Έχει αυτά. Τα οποία εντάξει, μην μου αρέσουν, αλλά δεν τα τρώω τα παιδιά. Δεν πειράζει, εντάξει. Έχω πάρει φρυγανιές τις σχέδες, έχω στο σπίτι τώρα. Δεν πειράζει, εντάξει. Θα μάθουμε τι και από πού θα παίρνουμε τι τώρα, έτσι πάνω αυτά. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε και κανένα καφέ να αγοράζουμε από εδώ. Εντάξει, τώρα έχω αρκετούς καφέδες πάρει από Γερμανία. Έχω αρκετά δηλαδή. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τους τσεκάρω. Όχι αναγκαστικά από εδώ, αλλά γενικά μιλάω. Σιγά καλέ, μπήκε με στην κάμερα κατευθείαν ο άλλος. Λοιπόν, πήρα και ένα ψωμάκι επίσης, 2,29. Είναι νομίζω πάνω από κιλό όμως. Κάθισε να δω πόσο είναι. Όχι, ένα κιλό είναι. Λάθος. Είναι κιλό. Okay. Εντάξει, από αυτό ρε παιδί μου, το καρβελάκι που είναι 350 γραμμάρια και 3,19, εντάξει, είναι πιο φθηνό. Αλλά αν κοιτάξετε, εδώ γράφουν όλα τα υλικά. Ωραία. Εάν κοιτάξετε, το μόνο που έχει λίγα υλικά είναι αυτό. Μπορεί να μην είναι βιολογικό, γιατί έχει και βιολογικά ψωμάκια. Εδώ, βλέπετε, αυτά είναι βιολογικά όλα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουν πάρα πολλά συστατικά και ένας σεφ μου είχε πει κάποτε ότι το καλύτερο βιολογικό να πάρεις, αν έχει πάρα πολλά συστατικά, κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι κάτι χρειάζεται. Όσο πιο λίγα συστατικά, λέει, έχει ένα ψωμί ειδικά, και τόσο καλύτερο είναι και τόσο πιο νόστιμο. Και είναι και πιο φυσικό, πιο σπιτικό, να το πούμε έτσι, κάπως έτσι. Γιατί και εμείς στο σπίτι μας με λίγα υλικά τα κάνουμε, δεν κάνουμε πολλά. Έχει και άλλα ψωμάκια εδώ, τα είχα δει. Χαμός γίνεται. Ο άντρας μου είχε δει αυτό στο φυλάδιο. Μου λέει: έχει τσουρέκι. Του λέω: δεν είναι τσουρέκι, είναι αυτό το γλυκό ψωμί που είχε στη Γερμανία. Αλλά επειδή του γυάλισε, θα του κάνω το χατήρι να το πάρω, το δοκιμάσει. Μπήκε και αυτό στο καλάθι. Λοιπόν, κοιτάω τώρα τα κρέατα. Δεν θα πάρω, γιατί έχω, αλλά. Κοιτάω το κρέας. Είναι και αυτό ελβετικό. Αυτό είναι ελβετικό. Ναι, είναι ελβετικό. Αλλά λέει κατηγορία C και βλέπω και εδώ και τα άλλα κρέατα γράφουν κατηγορία C. Ρίντ δηλαδή, που είναι μοσχάρι. Δεν ξέρω τι είναι κατηγορία C, α, και εδώ και αυτό. Πρέπει να το ψάξω λιγάκι. Και αυτό λέει C εδώ. Και αυτά εκεί κάτω λένε C. Δεν ξέρω, πρέπει να δω τι είναι αυτό το C για να ξέρω τι ψωνίζω βασικά. Πρέπει να το ψάξω λιγάκι. Α, έχει εδώ. Αυτό εδώ που σου εξηγεί τι είναι το κανονικό, τι είναι το καθένα. Οπότε πρέπει να μπω εδώ να το ψάξω λιγάκι. Θα το ψάξω οπότε. Το βγάλω από φωτογραφία. Ωραία. Ξέρω κάτι εδώ ότι ας πούμε αυτό που είναι βιολογικό. Μισό λεπτό γιατί δεν φαίνεται έτσι. Εδώ. Είναι β ας πούμε που είναι good. Το α που είναι top ας πούμε, τι στα κομμάτια είναι. Πρέπει δηλαδή να τα ψάξω λίγο αυτά να τα δω. Γιατί παιδιά εντάξει, θέλουμε να ξέρουμε και τι τρώμε.
Εδώ, αυτό και αυτό μπέ είναι, βήτα δηλαδή. Αυτό εδώ είναι αλφα. Τι είναι όμως, δεν ξέρω. Μήπως είναι σηκώτη. Τέλος πάντων, αυτό γράφει πάντως αλφα. Απλά εδώ το αλφα και λέω κάτι να δω τι είναι. Και αυτό εδώ γράφει αλφα. Α, είναι ριμπάι. Άμα το ριμπάι δεν είναι αλφα. Α, έχει, εντάξει. Μπορεί να έχει και... ναι, εντάξει, το καλύτερο κρέας υποτίθεται και δεν θα είναι αλφα. Και όμως θα μπορούσε. Και αυτά αλφα είναι εδώ. Αυτό είναι σε. Μάλιστα. Τα φιλέτα εδώ είναι αλφα. Μήπως έχει να κάνει με την κατηγορία του κρέατος ανάλογα από ποιο κομμάτι είναι. Πες να είναι και αυτό. Α, όχι. Όχι, όχι. Πριν, ας πούμε, το ο κοιμάς που είδα ήταν σε, ενώ αυτός πνευμολογικός γράφει αλφα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Να βλέπετε, αυτός γράφει σε, αυτός γράφει αλφα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό είναι ριντ, είναι μοσχάρι, μοσχαρίσιος κοιμάς. 16,5 το κιλό. Όχι. Πού είναι, ή γράφουν αυτά καθένα την τιμή του επάνω. Όχι. Περιμένει, είναι λίγο μπέρδεμα οι τιμές εδώ, γιατί είναι λίγο ανακατεμένες. Δεν έχει τιμή το ο κοιμάς αυτός. Έχει αυτό εκεί. Το κοιμά δεν έχει. Τώρα ή το έχουν βγάλει ή έχει πέσει ή έχουν ξεχάσει το βάλουν. Επίσης ήρθα γιατί αυτή τη βδομάδα έχει ελληνική εβδομάδα και να τη γραβιέρα που είχαμε δει στο φυλάδιο. Γραβιέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Θα πάρω να δοκιμάσουμε, να δούμε αν τρώγεται καταρχήν. Να ξέρουμε όταν θα φέρουν να παίρνουμε. Λοιπόν, έχει φέτα η οποία λέει είναι σε ξύλινα βαρέλια. Έχει μέσα οριμάσει και η άλλη, η διαφορά τους είναι ένα φράγκο 4,99 5,99. Λοιπόν, ξέρετε κάτι θα κάνω, θα πάρω και τις δύο για να δω ποια είναι πιο καλή, ποια μας αρέσει καλύτερα. Λοιπόν, αυτή είναι 400 γραμμάρια και αυτή είναι και αυτή 400 γραμμάρια. Okay. Έχει τζατζικάκι και έχει και τζατζίκι με σκόρδο. Εγώ αυτό θα πάρω. Αυτό είναι το κλασικό το τζατζικάκι. Έχει και λίγο σκόρδο μας. Sorry. Τη σκότυξα την κοπέλα. Έχει ένταμ extra extra large. Κατηγορία D όμως. Μάλιστα. Για να δούμε. Αν έχει κάτι άλλο, καλύτερα θα το δω. Και μια παρμεζάνα, ένα κομμάτι. Πάντως τα κίνητρα δεν έχουν αλλάξει την πολιτική τους, έχουν μέσα φινικέλαιο. Ας το αφήσουμε εκεί. Ας πάρουμε μια άλλη εταιρεία να δούμε αν έχει και αυτή. Και αυτό έχει φινικέλαιο. Θα το αφήσω πίσω. Για να τσεκάρουμε και αυτό. Ναι, και αυτό έχει. Και αυτό επίσης. Οπότε, φάγανε άκυρο. Λοιπόν, αυτά έψαχνα. Λοιπόν, έχει μπουγάτσα καταρχήν. Οπότε, μπουγάτσα. Μπουγάτσα. Θα πάμε μπουγάτσα σήμερα σίγουρα. Εννοείται. Να δούμε τι άλλο θα πάρουμε. Ενισήθρα και ρίγανη. Και σουσάμι. Έχει με σπανάκι με σφολιάτα, αλλά επειδή η σφολιάτα εμένα δεν μου πολύ αρέσει, ήθελα έτσι αυτά στρεφτόπτες. Αλλά αυτές είναι με ελιά, λέει, και τυρί with cheese and olive filling, την οποία την ελιά δεν τρώει άντρας μου. Και το άλλο είναι με πράσο. Πράσο είναι καλό. Θα το πάρω να το δοκιμάσουμε. Πάρω και αυτό με το τυρί. Θα το δοκιμάσουμε, αλλά ξέρω από τώρα ότι δεν πρόκειται να φάει άντρας μου. Περίμενα κλασική σπανακόπιτα, κλασική τυρόπιτα, αλλά δεν βλέπω να έχει. Έχει αυτά τα σπανακοπιτάκια τα οποία δεν τρελαίνομαι, γιατί δεν μας αρέσει το φύλλο της απόλυτης φωλιάτας. Στα τυροπιτοειδή εννοώ. Οπότε ναι. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Κρυθαράκι. Το έχει 99 λεπτά. 99. Πώς τα λένε, ράπεν. Εντάξει. Ράπεν. Το... εδώ δεν είναι. Η υποδιαίρεση του φράγκου είναι ράπεν. Και ντολμαδάκια.
έχει και μπύρα μύθο. Και έχει και ρετσινά. Αυτά είναι. Εντάξει, δεν πίνουμε τέτοια, οπότε δεν παίρνω, αλλά κάποιον πίνει. Το λιμαδάκι, να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν τα έτοιμα. Τελευταία φορά που φάγαμε ξενερώσαν κιόλας, οπότε είπα δεν ξαναπαίρνω. Έχει χαλβά. Πώς τον έχει το χαλβά? Α, το έχει να έχει καλά. Αυτός με τη σοκολάτα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Ο άλλος δεν μου αρέσει με τα... Μ' αρέσει και ο άλλος με το φιστίκι, αλλά φιστίκι δεν έχει. Φυσικά που θα έχει. Ωραία. Δύο-τρία θα τα πάρω. Να κάνουμε. Πού και πού έτσι. Να τρώμε. Έχει και το παστελάκι αυτό το πολύ μαλακό. Που είναι αφλίγηση. Δεν μ' αρέσει το... Αυτό το παστέλι δεν μ' αρέσει, είναι σκληρό. Μ' αρέσει αυτό το μαλακό. Οπότε θα πάρω και αυτό. 5-6. Εντάξει. 3-3. 3 εμένα, 3 για τον άντρα μου. Τα μικρά δεν τρώνε ακόμα τέτοια. Τώρα δεν ξέρω βέβαια. Μπορεί να σου έρχεται επιφύτηση να δοκιμάσω. Χάνω. Μα μάλιστα έχει ροξάκια. Ροξάκια δεν θα πάρω. Έχει τουλουμπάκια. Λοιπόν, θα πάρω το κουρκουμπίνι που μου αρέσει πολύ. Και θα πάρω και μπακλαβά. Λοιπόν, δεν θα πάρω πολλά. Θα πάρω ένα και ένα. Γιατί πριν είχα και τον γιο μου το μεγάλο, είχα και την κοπελιά του και αυτά τρώγανε πολύ. Τώρα είμαστε εγώ και ο άντρας μου. Όχι, και τα μικρά θα φάνε. Άντας πάρω από δύο τέτοια. Η κόρη θα φάει δηλαδή. Τώρα ο γιος δεν ξέρω, μικρός. Αλλά η κόρη θα φάει, οπότε εντάξει, πάρω. Δεν πειράζει. Και έχει φιστίκια με 12 ευρώ το κιλό. 5,99 είναι συσκευασία, γιατί είναι, πώς είναι, ότι η extra large 500 γραμμάρια. Δεν ξέρω. Για πείτε μου εσείς τιμή, καλή είναι. Δεν θα πάρω τώρα, αλλά κάτσε για να ξέρω αν είναι καλή τιμή. Η τιμή είναι κιλού, έτσι, είναι 12 ευρώ το κιλό. Αυτά είναι κανάλατα. Δηλαδή είναι unsalted ή όπως το λένε στα γερμανικά, ungesalzt. Να έχει και εδώ καφέδες. Αλλά εντάξει, όταν θέλω, κοιτάω μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σετάκι. Έχει λάδι ξύδι και σου έχει αυτό το πολύ ωραίο μπουκαλάκι για να τα βάλεις μέσα μισό-μισό. Εγώ θέλω να πάρω ένα τέτοιο, δεν θα το πάρω τώρα γιατί εντάξει και 13 φραγκά. Και εγώ θέλω μόνο αυτό στην ουσία. Λάδι έχουμε το δικό μας. Εντάξει, ξύδι δεν έχουμε δικό μας, αλλά να καταλάβατε τι λέω. Αυτό είναι λάδι με. Αυτά είναι όλα ελληνικά, είναι Ελλάδα. Έτσι βλέπετε και αυτά εδώ. Καλαμάτα. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί από πάνω είναι Ελλάδα και από κάτω είναι Ιταλία. Για να δοκιμάσουμε και αυτό το ελληνικό. Α, είναι 400 γραμμάρια. Α, είναι πιο μικρό από το κουπ που παίρνω. Okay, ας πάρω ένα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω άλλα δύο στο σπίτι. Για πολύ να το δοκιμάσω το παίρνω. Και είναι και πιο, και είναι και 100 γραμμάρια πιο λίγο. Ενδιαφέρον. Χέρια αυτά σοκολατάκια, τα οποία τα έχει 99 λεπτά, να το πω έτσι, 99 ράπεν. Τα έχει σε πολύ καλή τιμή. Εντάξει, είναι τέλος εποχής, έχουν είναι τα χριστουγεννιάτικα, οπότε τα σκοτώνουν. Κανονική τιμή ήταν 2 φράγκα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ για μας για σήμερα στο Lidl. Θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα άλλο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα και θα τα πούμε σύντομα. Τσάω!